Ο Πέτρος Κυρκυλής είναι εδώ. Καλημέρα, μαζί καλή εβδομάδα. Ψάχνουμε να με βρούμε λεπτομέρειες, τώρα, παιδιά, ναι, θέλω. Πάνω απ' όλα. Ψάχνουμε να βρούμε το αποτύπωμα, τι άφησε πίσω η επίσκεψη. Ο Πέτρος έχει βρει. Τι άφησε και τι πήρε, λέει. Ευτυχώς δεν πήρε στιγμές. Τίποτα. Αλήθεια είναι αυτό. Χτύπα ξύλο. Τουλάχιστον από όσο έχουμε μάθει. Από όσο ξέρουμε, ναι. Ερντογάν ήταν και πέρασε, λοιπόν, γιατί ήταν μια επίσκεψη εξένου ηγέτη που σίγουρα θα τη θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε μαζέψει τις σημαντικότερες στιγμές αυτής της επίσκεψης. Αυτή η φωτογραφία πάντως είναι όλα τα λεφτά, ρε παιδιά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ τη διάλεξα ο ίδιος. Να είσαι καλά. Μπράβος. Και ξεκινήσαμε, λοιπόν, βέβαια, η καλή μέρα φάνηκε από το πρωί, παιδιά. Βεβαίως. Έτσι να το πούμε. Διότι αυτό ο Νίκος Κοτζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ως καλός διπλωμάτης, θα επιχειρήσει από την αρχή να δημιουργήσει ένα φιλικό κλίμα. Έτσι. Με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Και έκανε μια μαγική κίνηση. Μην δείτε έναν άνθρωπο με χιούμορ αμέσως. Όχι, σαν υπέρα. Αυτή εδώ είναι η γραβάτα την οποία του είχε κάνει δώρο σε μια παλιότερη συνάντησή του ο Τούρκος Πρόεδρος και έχουμε κρατήσει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Για να το δούμε. Πάμε να το δούμε. You're my tie, right? Yes, yes. Good diplomacy. Είχε μια μηχανία είναι μέχρι να ρίξει τον good diplomacy που έρθε όλα τα λεφτά στο τραπέζι ο Κοτζιάς. Λοιπόν. Εντάξει, από ό,τι έχω καταλάβει, ναι, ναι, είναι σύνηθες να χαρίζει γραβάτες ο Ερντογάν. Όντως. Γιατί διάβασα και το ρεπορτάζ στην Καθημερινή χθες του Παπαχελά. Όλο το συνεργείο που είχε πάει εκεί έγραψε και ένα ρεπορτάζ μετά για το παρασκήνιο, το παραπολιτικό. Ότι πήγα, τους κάλεσαν να φάνε, πώς πέρασαν από τους ελέγχους, οι οποίοι ήταν αυστηρότητα κλπ. Και στο τέλος τους χάρισαν γραβάτες. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο Κοτζιά. Επομένω θέλω να πω ότι είναι συνηθισμένο αυτό τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, άρα υπάρχει με τα αρχικά ακόμα του βέβαια πάνω. Έτσι. Και από τον Good Diplomacy θα πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και στην ιστορική κόντρα που είχαμε μεταξύ Ερντογάν. Πράγματι αλυσμόνητη κόντρα αυτή και νομίζω ότι ο πλέον απεσιόδοξος θα περίμενε αυτές τις εικόνες να διαδραματιστούν μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες. Βλέπετε σε ένα χαρακτηριστικό φωτογραφικό στιγμιότυπο τον κύριο Ερντογάν να μην είναι και ιδιαίτερος ευχαριστημένος με αυτά που ακούει από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και τις επεκτατικές τάσεις που έχει στον καναπέ. Μας πήρε το μισό καναπέ. Δηλαδή και αυτό και είναι βάλε, ζήτημα και τώρα. Κάθεται σε μια γωνίτσα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τελείως άβολο. Βαρύ και ασήκωτο. Λέτε να φταίγαν αυτοί, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε και από τις. Βέβαια το έπλεξε και το εγκόμιο ο Ερντογάν ως πιστό φίλο του κύριου Παυλόπουλου, συνέντευξη που έδωσε στο αεροπλάνο στην επιστροφή του στην Άγκυρα. Λέω ότι είναι από τους πιο πιστούς, διότι είναι ο άνθρωπος που πρώτος με πήρε τηλέφωνο στο πραξικόπημα και με εξέφρασε τη συμπάθειά του κτλ. Και τέλος πάντων το εκτίμησε ιδιαίτερα αυτό. Και το είπε στη συνέντευξη. Ανοικοδομήθηκε από ό,τι φαίνεται ένα καλύτερο κλίμα με την αποχώρηση του κύριου Ερντογάν από τη χώρα μας. Να θυμηθούμε εντάχει ένα στιγμιότυπο από τα όσα είπαν οι δύο άντρες μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Αυτή η συνθήκη για μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η συνθήκη αυτή δεν παρουσιάζει κενά. Δεν χρειάζεται ούτε αναθεώρηση ούτε επικαιροποίηση. Το θέμα της συνθήκης της Λοζάνης, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες και κάποια θέματα που δεν κατανοούνται σωστά. Μέσα στο διάστημα αυτό των 94 χρόνων ξαναοικοδομείται ο πλανήτης μας, ο κόσμος. Αυτά που θέλουμε να ξεχάσουμε μας τα θυμίζει ο Κυρκυλής τώρα, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Μα τώρα σε παρακαλώ, για πάμε παρακάτω. Πάντως η κατάσταση ήταν, ναι, ήταν καλύτερη η εικόνα και το κλίμα και χαμηλότερη σίγουρα η τόνη στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Υπάρχει βέβαια και παρασκήνιο εδώ, παιδιά, που γράφτηκε και χθες στο κυριακάτικο τύπο. Πέρα από αυτό που ακούσαμε, δηλαδή εμείς που εδώ ο Τσίπρας έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Κακά τα ψέματα. Πέρα από αυτό, του είπε και πράγματα που δεν ακούστηκαν στις κάμερες, που ήταν εσωτερικά. Του είπε, για παράδειγμα, στην κατηδία που είπε. Στην κατηδία. Ναι, ναι. Μην πυροβολείς τα πόδια σου, διότι έχεις ένα σύμμαχο εδώ στην Ευρώπη που στηρίζει την ευρωπαϊκή σου προοπτική και αυτό είναι η Ελλάδα. Πράγματι. Έτσι, επομένως, θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα. Έχεις δίκιο και στο κυριακάτικο τύπο. Εμείς επιλέξαμε να εστιάσουμε και στις διαφωνίες που είχαν οι δύο πολιτικοί άνδρες και αναφέρομαι βεβαίως και στο θέμα με την έκδοση των 8 Τούρκων αξιωματούχων, να δούμε τι είπαν στις κοινές δηλώσεις που κάναν μετά το πέρας της συνάντησής τους. Αυτοί οι πραξικοπηματίες είναι δυνατόν να επιστραφούν στην Τουρκία, η οποία είναι μια χώρα που έχει καταργήσει τη θανατική ποινή. Η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια δίκαιη δίκη.
Είναι βόμβες. Λοιπόν, και πάμε τώρα στις δύο κυρίες, την Εμινέα αλλά και στην κυρία Μπαζιάννα. Την περιμέναμε για να την κάνουμε βόλτες, να την πάμε από εδώ. Είχαμε κανονίσει πρόγραμμα στα μουσεία από εδώ, από εκεί. Η δεύτερη φορά που συναντιόνται, διότι έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν, το Μάιο στο Πεκίνο, που είχε συναντηθεί και πάλι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά το εξαιρετικό κλίμα που διέπει τις σχέσεις των δύο κυριών. Να μην κάνουν μια βόλτα στα μαγαζιά, κάτι, κάτι. Η ίδια δεν αισθανόταν καλά. Αδιαθεσία της κυρίας Εμινέα από ό,τι μάθαμε. Κατάφεραν όμως να ξεκλέψουν λίγο χρόνο και να συζητήσουν για το φλέγον ζήτημα του προσφυγικού. Θα πάμε παρακάτω και θα επανέλθουμε στο βράδυ και στο δείπνο το οποίο είχαμε στο Προεδρικό Μέγαρο ως ήθιστε σε επισκέψεις ξένων. Και εδώ υπάρχει παρασκήνιο, είδες, Πέτρο. Υπάρχει παρασκήνιο το οποίο χθες το αποκαλύπτει η Καθημερινή της Κυριακής, ότι δηλαδή φτάσαμε πολύ κοντά στο να μην κάνει την περιβόητη αυτή πρόποση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως απάντηση στα όσα θα έλεγε δημοσίως ο Προκόπης Παυλόπουλος. Τελευταία φορά όμως επικράτησαν οι πιο ψύχρεμες φωνές και απεφέχθη αυτή η κίνηση, η οποία σίγουρα θα πυροδοτούσε περαιτέρω το κλίμα. Και θα κλείσουμε με το μίνι επεισόδιο που είχαμε στην Κομωτινή. Το λέω μίνι, γιατί τώρα θα σπεύσει εσύ να πει διπλωματικό επεισόδιο. Καθόλου διπλωματικό επεισόδιο, από τη στιγμή που ήταν ο Αμανατίδης εκεί, ήταν εγγύηση και αποφεύθηκε κάθε περαιτέρω κίνηση και μπήκε στη θέση του κύριου Ερντογάν. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το επεισόδιο. Ναι. Ότι κόντεινε ο Ερντογάν στην πραγματικότητα. Ο δικός μας ο υπουργός στάθηκε στο ύψος του. Δεν ξέρω αν προκύπτει το ίδιο και από το βίντεο το οποίο εξασφαλίσαμε ως Sky και το έχουμε δημοσιοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες και δείχνει αυτή τη διαφωνία που υπήρχε στην πραγματικότητα επί διαδικαστικού ζητήματος για το αν θα μιλούσε εντός του μειονοτικού σχολείου στην περιοχή της Κομωτινής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή θα μιλούσε έξω με μια μικροφωνική εγκατάσταση. Να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Να πάρει ένα μικρό προ από μέσα και να βγει εδώ να μιλήσει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Απλώς θα με αφήσετε και εμένα να πω δύο λόγια μετά από εσάς. Εντάξει, ήταν μια μηχανή στιγμή, είναι αλήθεια. Ναι, αλλά αλήθεια σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι είναι και μια επιτυχία του Sky η αποτύπωση αυτού του σκηνικού, διότι στην αρχή διαψεύστηκε, παιδιά. Ναι. Όταν το έγραψε η Καθημερινή, λοιπόν, ηλεκτρονική της έκδοση, αμέσως έκλεισε να το διαψεύσει. Μόλις βγήκε το βίντεο, δεν μίλησε κανείς μετά. Είχε υποθεί ότι δεν πρόκειται για κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Ναι, τώρα τι κρίνει κανείς ως διπλωματικό επεισόδιο, ξέρει. Αλλά πώς το διακρίνουμε, ως τι. Ως κόντρα των δύο ανδρών. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Καλή συνέχεια.